από τη διαχρονική όσμωση της πόλης αυτής με τις χειρότερες αντιπροσωπεύσεις, παύλα διασυνδέσεις, με το βαθύ κράτος της εθνικοφροσύνης και της μαύρης τρομοκρατίας. Η συγγραφέας αποτυπώνει χριστολιματικά την αδυναμία ανασυγκρότησης του ελληνικού παρελθόντος με έναν διαφορετικό χειραφετικό τρόπο. Περιστολή της μυθοποίησης και κριτική αυτογνωσία σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Στείνει, προβοκατόρικα θα έλεγα, την αφήγηση της μνήμης του ιστορικού γεγονότος. Η μνήμη ως παραφιάδα και βασικό ουσιαστικό της ιστορίας. Να ερμηνεύσει το παρελθόν της. Η βασική ελληνική παθογένεια, όπως αποτυπώνεται υπέροχα μυθιστορηματικά, αφορά στη διαχρονική απουσία της σημασιολογικής διαδικασίας που γεμίζει το κενό μεταξύ γεγονότος, ιστορικού γεγονότος και στην αναπαράστασή του, στην προοπτική της ερμηνείας, της απούσας ερμηνείας και το 48 και σήμερα. Στο χορεύουν οι ελέφαντες, κάνει ιστορία με πρόσχημα το μυθιστόρημα. Όταν χορεύουν οι ελέφαντες, την πατάνε τα μυρμήγκια. Άλλος πώς, τι μικρό, τι μεγάλο το μυρμήγκι, αρκεί να μην βρεθεί κάτω από τη φτέρνα. Άλλωστε, εάν πιστεύετε πως με τον νόμο στο χέρι αποδίδεται η δικαιοσύνη και λύνονται τα πάσης φύσεως προβλήματα, λυπάμαι, αλλά είστε αφελείς.